Το Κατάρ για άλλη μια φορά διασώζει την τουρκική οικονομία. Ντόχα και Άγκυρα είναι πλέον ο άξονας του κακού στην ευρύτερη περιοχή. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί μια δυσάρεστη έκπληξη για την Ελλάδα, καθώς ο Ερντογάν παίρνει ανάσες την στιγμή που η οικονομία του βυθίζεται. Ο Εμμύρης του Κατάρ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία εδώ και λίγες ώρες. Ο Ερντογάν και ο Αλτάνι υπέγραψαν 8 ξεχωριστές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες μάλιστα θα ανακοινωθούν 2 τεράστιες επενδυτικές συμφωνίες από το Κατάρ, το οποίο θα αγοράσει τουρκικά λιμάνια και το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη. Το Eastern Park αναμένεται να πουληθεί μάλιστα για 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η Τουρκία ταυτόχρονα επιδιώκει να διαθέσει αεροπορικά και ναυτικά περιουσιακά στοιχεία στο Κατάρ για να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στον κόλπο. Έτσι, με λίγα λόγια, Ντόχα και Άγκυρα μπαίνουν στο μάτι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ιωάννη Νικήτα για το defensereview.gr, σωτήρια είναι η απόκτηση ανταλλακτικών ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ από το τεχνικό απόθεμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την αεροπορία στρατού και τα AH-64A. Να σημειωθεί ότι η αξία των ανταλλακτικών είναι διπλάσια, τουλάχιστον αξία, συγκριτικά με το κόστος το οποίο θα καταβάλει η ελληνική πλευρά. Η έλευση του όγκου των ανταλλακτικών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή επαρκούς αριθμού κρίσιμων συγκροτημάτων και υποσυγκροτημάτων των ελικοπτέρων, δίνοντάς τους τεχνική ροή ανταλλακτικών για την επόμενη δεκαετία. Αδιαμφισβήτητα θα δώσει μεγάλες τεχνικές ανάσες στα ελληνικά Απάτσι. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στέλνουν ενισχύσεις στην Ελλάδα, ενώ όπως αποκάλυψε προχθές το Πενταπόσταγμα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα συμμετέχουν μαζί με την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Γαλλία και την χώρα μας στην άσκηση Μέδουσα.